Στα πλαίσια των περιοδιών του για την προώθηση τη υποψηφιότητά του, την Άρτα επισκέφθηκε την Πέμπτη ο πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, Κωνσταντίνος Γάτσιο. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην Άρτα. Είμαι εδώ πέρα στο πλαίσιο τη δημιουργία ενό νέου ενιαίου πολιτικού φορέα του τη Δημοκρατική Παράταξη. Τα υπάρχοντα κόμματα ε, ε, είναι σε διαδικασία κατάρρευση και αποδρομή. Επομένω, χρειαζόμαστε ένα νέο ενιαίο φορέα και όχι αμπαλάρισμα απελών κομμάτων. Αν υπάρξει συνασπισμό κομμάτων, θα είναι συνασπισμό διάλυση. Η γραμμή μου, σε αυτό είναι πάρα πολύ καθαρή. Πιστεύω ότι ο νέο φορέα θα πρέπει να εκφράσει τον κόσμο τη εργασία, τη παραγωγή και τη δημιουργία. Ε, πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι αν η Ελλάδα δεν αρχίσει πάλι να παράγει, να εξάγει και να είναι δημιουργική και παραγωγική, δεν θα μπορέσει ποτέ να σηκωθεί από τι λάσπε που έχει τώρα πέσει με τα μούτρα και όποιο περνάει δίπλα τη πατάει πάνω τη και περνάει απέναντι. Όλα τα άρα είναι καλαμπούρια και φρέσκο αέρα. Χρειαζόμαστε μια πολιτική που θα στηρίξει την παραγωγή και του νέου. Και πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε από το δικό μα μυαλό, όχι το μυαλό άλλων. Το κλειδί τη λύση το κρατάμε εμεί, οι Έλληνε, ούτε η Λαγκάρντ, ούτε η Μέρκελ, ούτε ο Τραμπ, ούτε κανένα. Κανένα από αυτού δεν πρόκειται να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Μόνο εμεί. Ή εμεί ή κανεί. Τέλο, θέλω να πω ότι σε αυτή την πορεία εμεί προχωράμε με δύο, με δύο πόδια. Το ένα, πόδια, το ένα πόδι είναι το αρματικό μας στοιχείο. Υπάρχει ένα σύνθημα το οποίο είναι παλιό, είναι θαρμένο, δεν πήρε περιεχόμενα γιατί κάποτε ξέφρασε την επιθυμία ενός λαού να πάρει τη μοίρα της χώρας στα χέρια του. Δεν έγινε αυτό γιατί σε αυτό το σύνδημα δεν δόθηκαν ποτέ περιεχόμενα, κατέληξε να είναι ταφικό επίγραμμα στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και εξαιτία τη ανεπάρκεια τη πολιτική των επιγόνων του, στο διαμερισμό των ηματίων του νεκρού, πήγε στα χέρια των πλέον έσχατων πολιτικών βαρβάρων. Εμένα όμω εξακολουθεί και με συγκινεί, λέω η Ελλάδα στου Έλληνε. Η Ελλάδα στου Έλληνε σημαίνει όμω ότι πρέπει όχι να πολεμήσουμε σε κάποιον άλλον ξένον, Εχθρό που έχει καταλάβει τη χώρα. Είμαστε σε επιτροπή, αλλά πρέπει να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά ότι του ξένου εδώ του φέραμε εμεί με τι ανεπάρκειέ μα και με τα λάθη μα. Μένω σε αυτή είναι η κατεύθυνση: να ξαναπάρουμε τη χώρα στα χέρια μα. Όσο δύσκολο και να είναι, και είναι δύσκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο, και μην πιστεύετε κανέναν που σα λέει ότι υπάρχουν εύκολε λύσει. Δεν υπάρχουν εύκολε λύσει. Υπάρχει όμω έξοδο αυτή που είπα προηγουμένω. Και επομένω μαζί, μαζί με την Ελλάδα στου Έλληνε. Το δεύτερο σύνθημα, το δεύτερο πόδι το οποίο περπατάμε, είναι ότι δίπλα στο εθνικό μα μότο, που είναι και πολύ όμορφο εθνικό μότο, Ελευθερία ή Θάνατο, που είναι και πανανθρώπινο εθνικό μότο, εμεί προσθέτουμε και ένα νέο μότο, Παραγωγή ή Θάνατο. Ή η χώρα θα παράξει, ή η χώρα θα πεθάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Τέλο, να πω μια κουβέντα, επειδή ακούγονται πάρα πολύ για πρόσημα και για ανοησίε τέτοιε, τι ονομάζω τυποτολογίε, δηλαδή λόγια του τίποτε, γιατί δεν έχουν κανένα περιεχόμενο, να πω το εξή. Θέλω να ρωτήσω όλου όσου με ακούν. Πώ αντιλαμβάνονται τη, φιλολαϊκή πολιτική, Τι είναι φιλολαϊκή πολιτική, Είναι φιλολαϊκή πολιτική να δανειζόμαστε από το εξωτερικό και να διαγωνιζόμαστε από τα μπαλκόνια ποιο θα δώσει πιο πολλά χρήματα στου πολίτε για να υφαρπάξει τι ψήφου του. Είναι δηλαδή η φιλολαϊκή πολιτική το να τρεφόμαστε επί δεκαετίε τώρα με τι άρκε των παιδιών μα, τα οποία τώρα φεύγουν στο εξωτερικό και κλαίμε γι' αυτό, αλλά εμεί το προετοιμάσαμε αυτό. Τι είναι φιλολαϊκή πολιτική λοιπόν. Φιλολαϊκή πολιτική είναι η πολιτική η επιτρέπει σε ένα λαό και σε ένα έθνο να ζει βασισμένο στι δυνάμει του, με αξιοπρέπεια και κυρίω με ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Με αυτά όλα, και επειδή αν επικρατήσει το παλιό, η πορεία παρακμή και συρρήκνωση και τη παράταξη, αλλά παρακμή και τη χώρα θα συνεχιστεί, ζητώ από όλου του πολίτε η Κυριακή 12 του Νοεμβρίου να μην είναι μια χαμένη Κυριακή, να προσέλθουν, να ψηφίσουν, να πάρουν τη χώρα και την παράταξη στα χέρια του και να με τιμήσουν με την ψήφο του. Εγώ θα τους τιμήσω με τον πολιτικό μου αγώνα και με τη δράση μου. Κύριε Γάτσιο, στις εθνικές εκλογές ο νέος κεντροαριστερό φορέας θέλετε να αναποτελέσει ένα ακόμα κόμμα ή εκείνο που θα διαδραματίσει τον κυριότερο ρόλο ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα. Δεν ξέρω ποιο είναι μεγάλο και ποιο είναι μικρό. Τώρα βεβαίως μιλάτε με την σημερινή κατάσταση η οποία υπάρχει. Βεβαίως με τη σημερινή κατάσταση είμαστε ο χώρος αυτός, είναι ένας αποδιαφθρωμένος χώρος, αλλά να σας πω κάτι. Εγώ δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο με ένα ποσοστό 6-7 που θα πάει 10 και θα πανηγυρίζουν αν γίνει αυτό. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό. Η παράταξή μα δεν είναι η παράταξη του 10%. Η παράταξή μα ιστορικά ήταν η παράταξη του 40%. Και εκεί θέλω να την ξαναπάω. Τώρα, κοιτάξτε, η άποψή μου είναι πάρα πολύ σαφή όσον αφορά τι διακυβερνήσει και δεν πρέπει να παίζουμε και να αποκτήσουμε και μια σοβαρότητα για αυτά τα πράγματα. Πρώτον, τα πολιτικά κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα και όχι οι μικροκομματικέ επιδιώξει των μελών του ή των ηγεσιών του. Σημείο 1. Σημείο 2. Οι κυβερνήσει υπάρχουν για να κυβερνούν βάση του προγράμματο με το οποίο εξελέγησαν, όχι δηλαδή άλλα πριν και άλλα μετά, το οποίο συνήθω γίνεται και το οποίο έχει απομακρύνει του πολίτε από την πολιτική, και θέλω να σα μιλήσω λιγάκι γι' αυτό μετά, με βάση του προγράμματο το οποίο εξελέγησαν και να μην απλώ γεμίζουν υπουργικά έδρανα, όπω έγιναν τα πολλά τελευταία χρόνια. Μιλήσατε για απαξίωση, λοιπόν. Ασφαλέστατα. Μα είναι σαφέ αυτό. Οι πολίτε απομακρύνονται από την πολιτική, έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική και η αλήθεια είναι, και πέντε δούμε ότι υπάρχει όχι μόνο μια απαξίωση και μια αποστροφή των πολιτών προ την πολιτική και του πολιτικού. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μου, η μεγαλύτερη μου επιτυχία θα είναι εάν οι πολίτε ανεξαρτήτω αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μου να έχουν εμπιστοσύνη. Να πούν δηλαδή αυτά είπε ο Γάτσιο, αυτά και είναι τελεία. Δεν είναι θα πει άλλα τώρα και άλλα μετά. Αυτό μα έχει, κοιτάξτε, η απομάκρυνση των πολιτών από την πολιτική πολλαπλασιάζει του κινδύνου τη χώρα. Γιατί μια κοινωνία η οποία είναι μακριά από την πολιτική. Δεν εμπιστεύεται του πολιτικού, του απεχθάνεται μάλλον του πολιτικού. Είναι μια κοινωνία που δεν έχει τιμόνι. Είναι ένα καράβι σε μια θύελα που δεν έχει ουσιαστικά καπετάνιο και το πλήρωμα δεν δίνει καμία σημασία στο ποιο είναι ο καπετάνιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι δύσκολο κομμάτι να αποκτήσουμε πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εγώ θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να του βεβαιώσω και να το δούνε στην πράξη μου. Και αν είμαι του κόμματο, θα το δούνε και στο κόμμα ότι θα είμαστε μια παράταξη που θα λέει την αλήθεια όσο σκληρή και όσο αντιδημοφιλής μπορεί αυτή η αλήθεια να είναι.